Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε τον καλύτερο σπιτικό χαλβά φαρσάλων. Για το χαλβά φαρσάλων θα χρειαστούμε 1 λίτρο νερό, 500 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 100 γραμμάρια σπορέλαιο, 240 γραμμάρια corn flour, 1 πρέζα αλάτι, 300 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη για την καραμέλα, 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη για το πασπάλισμα, 150 γραμμάρια καβουρδισμένα αμύγδαλα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε δυόσμο. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το χαλβά φαρσάλων. Μία διαδικασία που πραγματικά είναι πανεύκολη, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου όπως πάντα. Χρειαζόμαστε και αυτή τη συνταγή ένα wok. Κανονικά να σας πω ότι ο χαλβάς φαρσάλων γίνεται σε ένα τεράστιο σκεύος, πάρα πολύ μεγάλο, που ουσιαστικά ψήνουν το χαλβά μέσα, είναι χάλκινος, οπότε δίνει αυτό το υπέροχο χρώμα, καραμελώνει στον αυτόματο πιλότο το χαλβά φαρσάλων και λογικά δεν είναι εφικτό να το κάνουμε σπίτι. Αλλά ο Άκης έχει βρει τον τρόπο πριν από πολύ καιρό και σας τον δείχνει τώρα. Λοιπόν, είναι απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Είμαι σίγουρος πως όλα τα υλικά για το χαλβά φρασάλων τα έχετε όλη σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα. Απλά λίγο δώστε βάση στη σημασία. Θέλουμε ένα καλό τηγάνι wok αντικολλητικό, οπωσδήποτε. Δεν θέλουμε να κολλήσει, γιατί άμα κολλήσει, το χάσαμε. Στο e-shop έχουμε αντικολλητικά τηγάνια. Παραγγέλνετε σε δύο μέρες, είναι σπίτι κατευθείαν. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς? Έχω όλα τα υλικά μου ζυγισμένα, ανάβω το μάτι και αφήνω το τηγανάκι μου να κάψει για να κάνω την καραμέλα. Όση ώρα καίει το τηγάνι, σε ένα μπολ θα ρίξω μέσα το νερό, τη ζάχαρη και θα ανακατέψω. Εδώ. Θέλω λίγο να λιώσει η ζάχαρη και μόλις ανακατέψω, ρίχνω μέσα το λάδι μου και το corn flour. Εδώ. Όλο μέσα. Όνισες θέσεις ουσιαστικά είναι το υλικό που θα δέσει το γλυκό μας και θα δώσει αυτή τη σύσταση που έχει ο χαλβάς φαρσάλων. Οπότε είναι το απαραίτητο συστατικό και πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί τελείως όνισες θέσεις. Θα προσθέσουμε μία πολύ καλή πρέζα αλάτι. Γιατί για να έχει ωραία γεύση ο χαλβάς φαρσάλων θέλει και το αλατάκι του. Βάζω αλατάκι. Οτιδήποτε έχει καραμέλα, όταν βάζουμε αλάτι γίνεται 10 φορές πιο έντονη γεύση καραμέλας. Οπότε, πάω δίπλα και έχω τη ζάχαρη μου την υπόλοιπη για την καραμέλα που έχω βάλει στη συνταγή εδώ πέρα. Θα ρίξω λίγο ζάχαρη μέσα. Και μόλις ρίξω τη ζάχαρη, θέλω να δω η ζάχαρη να λιώνει. Βλέπετε εδώ. Λιώνει και γίνεται ωραία καραμέλα. Θέλουμε αντικολλητικό τηγάνι. Θα προσθέσω λίγο ακόμα ζάχαρη. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνω είναι, βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ θερμοκρασία η καραμέλα, φτάνει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία και καθώς πάει να καεί, αρχίζει να μυρίζει η καραμέλα, ρίχνω ζάχαρη και τι κάνω, ρίχνω τη θερμοκρασία. Και μονίμως κάνω το ίδιο πράγμα, κοιτάξτε εδώ, μέχρι που να δω ότι πάλι αρχίζει να χρυσαφίζει, να γίνεται καραμελένια και ωραία, αρχίζει να μυρίζει, πάει να καεί, αλλά δεν θα την αφήσω να καεί, τι θα κάνω, θα ρίξω λίγο ζάχαρη μέσα και θα ρίξω τη θερμοκρασία. Ανακατεύουμε, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει η καραμέλα. Πρέπει να δώσουμε ωραίο χρώμα στην καραμέλα, γιατί άμα δεν δώσουμε ωραίο χρώμα στην καραμέλα, στο τέλος το γλυκό μας θα είναι άγευστο. Οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Ρίχνω και την τελευταία ζάχαρη μου μέσα. Και στο τέλος, με το που ρίξω τη ζάχαρη, έρχομαι, βγάζω λίγο από τη φωτιά. Ανακατεύοντας, ρίχνω όλο το υγρό που έχω ετοιμάσει μέσα. Νησιεστέ, ζάχαρη, νεράκι, αλάτι, πάει όλο μέσα. Κοιτάξτε εδώ, νομίζετε ότι έχω κάνει κάτι λάθος, φαίνεται σαν ομελέτα τώρα, ασπράδια, αλλά δεν έχω κάνει κάτι λάθος, κοιτάξτε, πάγωσε η καραμέλα, να τη βγάλω στην άκρη για να τη δείτε, εδώ, τη βλέπετε, όλη η καραμέλα έχει παγώσει, τη βλέπετε, τέλεια. Οπότε τώρα τι θέλουμε η καραμέλα να κάνει, να ζεσταθεί και να ξαναλιώσει, να ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε χαμηλώνουμε τη φωτιά μας στο μέτριο και ανακατεύουμε μέχρι που να διαλυθεί η καραμέλα και να σφίξει το μείγμα μας και να γίνει χαλβάς φαρσάλων. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ απλά και σε λίγη ώρα, 5 με 10 λεπτάκια, αρχίζει να παίρνει νόημα χαλβάς φαρσάλων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο με το wok, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το wok, κοιτάξτε σε τι κατάσταση έχει έρθει ο χαλβάς. Έχει πήξει και έχει πάρει καταπληκτικό χρυσαφένιο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ πώς το σηκώνω. Κανονικά το σκεύος που κάνουν το χαλβά φαρσάλων είναι τεράστιο και ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Γυρνάνε το χαλβά όπως το γυρνάω και εγώ, κοιτάξτε.
αφού να πάρει ωραίο χρώμα από κάτω, καραμελώνει και σιγά σιγά γυρνάνε και όλη η διαδικασία γίνεται χωρίς να ετοιμάσουν στην αρχή καραμέλα. Ρίχνουν όλα τα υλικά κατευθείαν μέσα και σιγά σιγά κάνουν όλη τη διαδικασία. Τώρα θα ρίξω μέσα τα αμύγδαλά μου. Τα αμύγδαλα βέβαια τα βάζουμε καβουρδισμένα. Και κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε. Καθώς γυρνάει, παίρνει στρώση. Και θέλω να σας δείξω ότι ακόμα μπορείτε να το καραμελώσετε και στο τηγάνι. Βλέπετε πόσο ωραία γλιστράει. Το βλέπετε. Είναι φανταστικό. Εδώ γυρνάω και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι η όλη αυτή η όμορφη διαδικασία. Και όσο συνεχίζω να καραμελώνω το χαλβά, τόσο πιο νόστιμος γίνεται. Προσέξτε, τον καραμελώνω, δεν τον καίω. Ένα τελευταίο γύρισμα. Δεν είναι φανταστικό, ρε Διονύση. Έλα λίγο, προσπάθησε να το κάνεις κι εσύ. Έλα, δεν πειράζει. Έλα λίγο. Έλα. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εδώ, αφήνουμε να κάτσει. Προσπάθησε λίγο να το γυρίσεις, λίγο. Μπράβο, ρε αγόρι μου! Αυτό είναι, το βλέπεις. Γυρνάει ο χαλβάς και κοίταξε εδώ, Διονυσάρα. Κοίτα, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Και τώρα στο παίζεις πάρα πολύ μάγκα και κάνεις μια. Πεντακάθαρο το τηγάνι. Απλώνουμε γρήγορα. Εδώ. Και τώρα φυσιολογικά, άμα είχαμε το καλό το σκεύος που σας έλεγα, από πάνω θα ήταν καραμελωμένο και δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Να σας πω ότι κάποιοι σερβίρουν και ζεστό το χαλβά. Κάποιοι το τρώνε και κρύο. Τρώγεται και τα δύο, και ζεστός και κρύος. Αυτό που είναι εύκολο να κάνετε όλοι σας και μπορείτε να κάνετε είναι. Θα φτιάξουμε τα υδραυλικά μας, γιατί έχουμε πρόβλημα, όπως το βλέπετε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ρίξετε μπόλικη ζάχαρη από πάνω. Και άμα δεν έχετε φλόγιστρο σπίτι, βάζετε στο γκριλ το φούρνο σας και καίτε από πάνω τη ζάχαρη και παίρνει ένα ωραίο χρυσαφένιο καραμελιζέ χρώμα. Σε περίπτωση που έχετε φλόγιστρο, καίτε εδώ και δίνετε ωραίο χρώμα στο χαλβά. Αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που τον καίω. Πρέπει σε κάποια σημεία να είναι λίγο καμένος, γιατί έτσι σερβίρεται κανονικά ο χαλβάς. Άμα το βάλετε στο γκριλ, θα καεί και θα γίνει τέλειος, μην φοβάστε. Τέλεια. Τώρα. Τσιρτσιρίζει. Μερικοί το προτιμούν καυτό και το κόβουν κατευθείαν και σερβίρουν, γιατί είναι ωραίο όταν είναι ζεστό. Μερικοί το προτιμούν κρύο. Διαλέξτε και παίρνετε. Εμείς είμαστε σοβαρή επιχείρηση, οπότε θέλαμε να δείξουμε ότι έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει και από τις δύο. Να σας πω ότι είναι ένα γλυκό που όντως, άμα προσπαθήσεις να κάνεις μία ωραία μερίδα, θα το χαλάσεις. Ξέρετε ότι το σερβίρουν, το δίνουν σε μεγάλα χαρτόνια και είναι πάρα πολύ ρουστικό κομμένο. Το κόβουν όπως να είναι, τρίγωνα, τετράγωνα. Οπότε να μην χαλάσουμε αυτή την ομορφιά. Αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Να βάλω ένα ωραίο δυόσμο από πάνω. Και να σας πω ότι αυτός είναι ο πιο νόστιμος χαλβάς φαρσάλο που έχετε δοκιμάσει. Για το χαλβά φαρσάλων, βάζουμε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Στο μπολ προσθέτουμε νερό, κρυσταλλική ζάχαρη και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Ρίχνουμε σπορέλαιο, corn flour, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί το corn flour και ρίχνουμε αλάτι. Στο τηγάνι προσθέτουμε λίγη από την κρυσταλλική ζάχαρη για την καραμέλα και ανακατεύουμε με μία κουτάλα. Ρίχνουμε σε δόσεις την υπόλοιπη κρυσταλλική ζάχαρη για την καραμέλα και ανακατεύουμε για να λιώσει και να πάρει χρώμα. Όταν η καραμέλα είναι έτοιμη, την αφαιρούμε από τη φωτιά και ρίχνουμε στο τηγάνι όλο το μείγμα από το μπολ. Βάζουμε το μείγμα πάνω στη φωτιά. Ανακατεύουμε και ψήνουμε για 5 με 10 λεπτά για να λιώσει η καραμέλα και να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Όταν ο χαλβάς σπίξει και πάρει χρώμα, προσθέτουμε καβουρδισμένα αμύγδαλα, ανακατεύουμε συνεχώς και γυρίζουμε για να ψηθεί το μείγμα και από τις δύο πλευρές. Όταν ο χαλβάς είναι έτοιμος, τον μεταφέρουμε σε ένα ταψί 32 επί 25 εκατοστά. Τον απλώνουμε για να πάει παντού. Πασπαλίζουμε με κρυσταλλική ζάχαρη και με την επιφάνεια με ένα φλόγιστρο για να καραμελώσει και τον αφήνουμε να κρυώσει. Για το σερβίρισμα, κόβουμε ένα κομμάτι, το μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και προσθέτουμε δυόσμο.